Μάγια! Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για γενική παρακολούθηση. Να μου κρατάς τις κελές σου, ρε Τζι. Και κανείς την τατσιάρα, έγινες φουγάρο. Εν έχει πρόβλημα μόνο έχει τη λύση του, φίλε μου. Don't worry, my friend. Άντε ρε, κομπάρε, my friend και my friend. Oh, you are friend. Εν να τον αποκληρώσω. Και γιατί να τον αποκληρώσω. Γιατί. Πώς θα πείσω εγώ το θείο να φέρει τα μέσα το... ότι η αρφοδεχνή του να φέρει τα μέσα τον Μουσταφάν το μουσουλμάνο. Εμένα έχει σταμπού, ρε Τζι. Τι σημασία είναι αν είναι μουσουλμάνο, ρε κομπάρε. Δηλαδή με χριστιανόν εμπίγεν να κάτσει φλωράς να κάνει σύγκριση τώρα. Η φλωράς που είχε πρόβλημα ρε Μάγκη. Ποιος το έχει. Ο θείος. Κατάλαβα γιατί είναι ο θείος που να κοιμάται μαζί του. Ρε, ένα με φουδουνιάς να σε πατσίσω. Α. Είμαστε φίλοι αλλά θα σε πατσίσω. Εντάξει ρε, εντάξει, τι εύκολος. Άκου να σου πω, με φάσε ρε, να βρούμε μια λύση. Μια λύση είναι να βρούμε. Πώς θα καλάρω εγώ το ξέρω και έναν το γέρο ότι να φέρει τα μέσα ο μουσουλμάνος να τον εισπιτώσει. Θα του πεις φίλε μου ότι... ο Μουσταφά θα βαφτιστεί και θα κέψει να μαθαίνει και ελληνικά. Ναι. Και να σου πω, με τον μάστρο σου κανονίζουμε να το βγάλουμε και κυπριακό διαβατήριο. Εσάς τις τώρα. Και ο γέρος μόλις τα ακούσει θα πει «Καλώς όρισε σπίτι μου, Λεβέντη Μουσταφά». Περιπέζεσαι με ρε. Εσύ πέ του τα τούτα και τα υπόλοιπα είσαι τα πάνω μου. Εσύ τι θα του πεις δηλαδή παραπάνω. Εν Τζίμι, κακά τα ψέματα. Ο θείος σου σε ένα θείο πιστεύει. Με Χριστό, με Μουχαμέτη. Σε ένα θείο μόνο, τη Λύρα. Να του εξηγήσω με την οικονομική σημασία που θα έχει ο Μουσταφά στην οικογένεια. Ποια είναι η οικονομική σημασία, ρε περιπέζεις με. Να το βάλει να ποτίζει, όχι να τσιλά το κουμπούι της διάτρησης. Να, τώρα να τον πάρεις στο μπαζάρι να τον πουλήσεις με τα ρούχα που χωρίς και ο Λύρα σε πιάνει. Όχι να μου πεις για την οικονομική σημασία του Μουσταφά. Καλά ρε κουμπάρε, δύσκολη υποθέση λέω, αλλά εσύ πιάς το θείο μου κοντά, μαλάθηκαν εδώ και μετά θα τον αναλάβω εγώ με τον τρόπο μου να τον καλάρω. Έτσι θα κάνω, τι θα κάνω. Να του πω ότι να μάθει ελληνικά, ότι να τον υπαυτίσουμε και να τον κανονίσουμε να κάνει διαβατήριο. Μπράβο, είδες να μου να κάνεις, εμείς έχουμε τίποτε παραπάνω δηλαδή. Τίποτε δεν έχω, τα μένα είναι έλεξη μου τον ανανιώνους. Εσύ τον ανανιώνουν, γιατί. Γιατί η μίση μου για λόγω επαγγελματικό. Εντάξει, να πρέπει να σε απελάσω από την Κύπρο. Ποιος δεν θα με απελάσει, ρε πελέ. Το immigration. Άντε ρε πουζα. Διέ, η επιθυμία σου θα πραγματοποιηθεί. Η Φλωράνς θα αποκατασταθεί. Αχα, ήβρε δε της γαμπρό ρε Τζιμπή. Ή να μου νομίζεις και μόνο λόγια. Μα έτσι μάνι μάνι ρε. Κάτι δεν πάει καλά. Και τούτη εδώ και μας ειδική παραγγελία. Α. Εκκινηθήκαμε βάσει προδιαγραφών, κατάλαβες. Προδιαγραφώ. Ρε, μα γαμπρό μου βρέτε ρε, ξέρεις κι αλέξετε παρτίζες. Και τούτη ήθελε κάτι έτσι πολλά συγκεκριμένο. Συγκεκριμένο. Ναι. Ήθελε τον έτσι λίγο, τότε να σου το πω. Να μου το πεις. Να κω Τούρκο. Τούρκο, πώς θα δεν να γίνω Τούρκος. Τουρκοκύπριος και μάτσε το ίδιο.
Λίωρα, λίωρα τα υπογλωσσιά μου. Πού τα έχεις. Τα υπογλωσσιά μου. Πού τα έχεις. Έλα, 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 δεν έχω τίποτε. Άντε, πέρασε μου. Λάλε, λάλε. Μην κάνεις έτσι ρε δύο. Τέλειωνε. Μην κάνεις έτσι. Έχει και χειρότερα. Χειρότερα. Βέβαια. Απαναγία μου. Σκέφτηκες δηλαδή αν η ψιά σου να μπλέξει με κανέναν κακοποιό στοιχείο. Τα μεσημένα πώς θα θωρούν τα μάτια μου μέσα στη νύχτα. Δεν μπορώ να δεις τώρα. Πού μας είπα τίποτε. Είσαι χειρότερα. Βέβαια. Παραγία μου. Έχω και άλλη τα νέα. Ο Μουσταφά. Ο πρόεδρος μας. Ναι. Χρειάστηκε κάπου να μείνει προσωρινά δηλαδή. Και σκεφτήκαμε να... Η Φλωράντς σκέφτηκε να... Να μείνει λίγες ημέρες δαμε. Δαμε. Ναι. Πού δαμε. Σπίτι. Σπίτι. Να μες στο σπίτι εδώ. Πάνω μου το πτώμα μου. Άλλος κάνεις έτσι ρε δύο. Έτσι να φάει το στόμο σου. Να φάει που πάνω του να φάει. Ας το πούμε το θέλω μέσα μου. Θα κάνω χριστιανικό γάμο να ακούεις. Βέβαια η Φλωράντς είναι κάθε τύπα στον το θέμα. Είπεν του. Πρώτα θα βαφτιστείς και ύστερα θα σε πάρω. Ελληνικά μιλά. Δύο πράγματα, αλλά μη φοβάσαι τίποτε. Η Φλωράντς θα σου τον κάνει πυρπύρι μέχρι το γάμο. Θα μιλά ελληνικά. Θα έχει κυπριακό διαβατήριο. Βέβαια. Και θα είναι και βαφτισμένος. Τι άλλο θέλεις. Εσύ δηλαδή εγκρίνεις τον. Τώρα που τον είπαμε και να την δούμε να πάει σιώ. Είναι ευτυχισμένοι μαζί του. Είναι κρίμα να χάσει τις ευκαιρίες. Σκέφτηκε δηλαδή αύριο να λυθεί το κυπριακό. Πού θα βρούμε έναν άλλον Τούρκο να τη ζωγούμε σιώ. Είναι κρίμα να χάσει την ευκαιρία της για ένα λεπτομέρεια. Λεπτομέρεια. Εντάξει είναι λεπτομέρεια, αλλά έτσι είναι το τέλος του κόσμου. Πού φτάσαμε. Εντάξει, τι είναι, εντάξει, μας τώρα καλύτερα Τουρκοκύπριον παρά κομμουνιστή. Το τώρα γεγονός. Βέβαια. Ναι, αλλά ξέρεις. Αλλά είναι κι άλλο. Αλλά. Είναι καλό παιδί. Θα τον πάρει. Έχει τη δουλειά του άκουσες. Κάνουν υποτά τα συστήματα ύδρευσης, άδρευσης. Στην θερμοκήπια ακούεις, βέβαια. Άκου, θα άκου. Την έχει η Βασίλισσα σαν την ανιψά. Τώρα σίγουρα είπες ότι είναι να βαφτιστεί. Αλίμονον. Κι όσο είναι η πίνη άνοιξη. Να νομάκεις. Δεν πάντων έχει τίποτα. Α, για να με καλάρετε παρέα. Μετά μέσα ρε φίλε. Χαιρετώ τους αγαπητούς μου. Τίποτε, τίποτε να με που πει ρε Μάκη. Είμαι ανένδοτος. Είπες τώρα. Ναι, τίποτε που ήρθες. Εγώ συμφωνώ μαζί σου. Αλλά πού πάτε ρε Μάκη. Μα πράγματα που τα σιώ. Ένα παράδεκτο. Τόσα παιδιά δικά μας να πάρεις το ξένο. Εγώ μόλις το άκουσα συγχύστηκα. Πέτουστα ρε Μάκη. Πέτουστα. Έχεις σου σαν τα παιδιά τα δικά σου. Και εκείνοι... Έχουν έτοιμη την Μασερκάν. Μάλιστα. Έτοιμη την Μασερκάν. Δηλαδή εγώ στη θέση σου θα έβλεπα και τα ωφέλη. Μα τα ωφέλη ρε Μάκη και εσύ είναι τα ωφέλη. Να σου πω κύριε Σάρα μου τι ωφέλη. Business. Business. Δεν αφήνουμε που το θέμα μας ρε Μάκη. Δεν φεύγουμε καθόλου που το θέμα μας. Business κύριε Σάρα μου, ναι business. Να που θέλει να πει ρε Μάκη. Τι θέλουν οι Τουρκοκύπροι κύριε Σάρα μου που έρχονται. Θέλουν μια δουλειά, τρόφιμα, ρούχα, με δυο λέξεις, μια καλύτερη ζωή. Αυτός που θα τους την προσφέρει αυτήν την καλύτερη ζωή θα κάνει τα παλούσια του χρυσά. Πού το πάει, ρε Μακή. Θα ανοίξουμε ένα γραφείο εξυπηρέτησης Τουρκοκυπρίων. Ο Μουσταφά θα είναι το connection με τα κατεχόμενα. Θα μας βρίσκει πελατεία. Εμείς θα αναλαμβάνουμε να τους κανονίζουμε τα χαρτιά τους, να τους βρίσκουμε δουλειά, να τους βρίσκουμε νύφες, γιατί όλοι. Και θα παίρνουμε commission. Δηλαδή θα είμαστε σαν manager. Έτσι να σημαίνει σου ρε Μάκη, αλλά είσαι πολύ φασαρία του τη δουλειά μου. Όσοι θα είναι μέσα θα βοηθούσουν κύριε Σάφα. Mm. Ένας ο Μουσταφά, δυο εγώ με τον Τζίμι. Μάνι μάνι για τους τέσσερις. Αν μπει ο Τόντι και ο Μισελ, είμαστε φουλ. Εγώ τζιμπά ο κύριε ακόμα ρε Μάκη. Θεωρητικά μιλούμε τώρα. Πάντως έτσι βάση είναι η πρότασή σου, αλλά εκείνο που σκεφτόμαι εγώ είναι ότι... νόμιμη. Βεβαίως. Οι Τουρκοκύπροι, κύριε Σάβα μου, είναι νόμιμοι πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας. Σωστό. Ναι. Λοιπόν, το κράτος του στηρίζει στις προσπάθειες για μια καλύτερη διαβίωση. Άχι. Ναι, αλλά τις ελλείψεις του κράτους, ποιος θα τις συμπληρώνει, έρχομαι και ρωτώ. Ο ιδιωτικός τομέας. Απαντώ. Δηλαδή, εμείς. Έχει ένα σημαίδια, ρε. Μακρύ, αλλά... χρειάζεται τη σκέψη. Το μόνο που χρειάζεται, κύριε Σάβα μου, είναι να επενδύσουμε ένα ναυτικό κεφάλαιο. Μετά η δουλειά θα πιένει ρολόι. Φυσικά, πρώτο μας μέλημα είναι ο γάμος της Φλωράντς.
Η επιχείρηση πρέπει να είναι οικογενειακή. Δεν σηκώνει μέσα ούτε συνεταίρους, ούτε υπαλλήλους, ούτε τίποτε. Πρέπει να είμαστε όλοι μια οικογένεια. Και εσύ ρε Μάγκη. Αν με θέλετε φυσικά. Ας πάλω και σε θέλουμε ρε. Ιντάλογης. Εσύ είσαι άνθρωπου ρε. Ρε εσύ είσαι παραπάνω μου οικογένεια ρε. Thank you Θείο. Πάντως είναι ένα σημείδια σου ρε. Χρήμα μπόλικο φίλε μου. Αλλά είναι να προλάβεις. Τώρα που συζήτησε το επάγγελμα. Είσαι σίγουρος ότι δεν θα πετύχει το δικό μέντρο. Α, είδες τον κοινό με το διοικητικό γραφείο Συνηγεσίου. Φυσά το χρήμα τώρα. Το μέλλον της επιχειρήσεως στην Κύπρο σήμερα είναι τουρκοκύπριοι. Παρθένα αγορά και προοπτικές πολλές. Δεν μου πεις. Όχι λαλό σου. Αλλά είναι να προλάβεις. Άπαξ εφαρμόσεις πρώτος μια καινούργια ιδέα, δεν υπάρχει περιθώριο αποτυχίας, φίλε μου. Άκουμε. Δεν είναι μόνο τρόπο να δεχτεί το γάμο ο θείος. Εν τω μεταξύ, ρε Έντζιμι. Εξανασκέφτηκα το. Να μην εκατόσουμε άλλο μες στην δουλειά. Εσύ και εγώ. Εντός εσύ και εγώ ρε, αφού λαλείς ένα ή άλλοι που να βοηθούν, ξέρω εγώ, ο Μουσταφά που να φέρνει πελάτες. Ρε κουμπάρε ο Μουσταφά, είπα το του θείου σου έτσι για να τον καλάρωμε για το γάμο. Έτσι εσύ ρωτήνει να φέρνει πελάτες. Ξέρεις αύριο τούτος που να πάει ποτσίνα μου να κάνει. Μπορεί να κλείσει φωνή δόνος του. Έτσι έχουν εμπιστοσύνη του τίποτα. Καλά που λαλείς, καλά που λαλείς. Μόνοι μας, α, εγώ και εσύ. Ο θείος σου μπορεί να μας προσσάρει. Ναι, δεν μπορεί ξέρεις να πείσεις ένι. Εγώ εσύγκοψα τον ό,τι ενδιαφέρεται. Για να δει ότι έχει κέρδος υπόθεση είναι να τα κουμπίσει. Την ώρα που έρθει να βάλει λίρες, να τραβήσει πίσω. Άρε Τζίμι, γι' αυτό μ' αρέσκεις ρε. Γι' αυτό μ' αρέσκεις ρε, γιατί ποντάρεις ρε, ρισκάρεις ρε, έφασε τίποτε. Αλλά μου να πω εδώ ρε Βελέ. Ρε, εμείς οι δυο θα κάνουμε πολλά μεγάλα πράγματα. Μεγάλα. Πήρα σόδα. Καλώς τα πιτσουνάκια μας. Πώς κελτίν. Σήμερα πήγαμε για ψώνια. Αγόρασε στο Μουσταφά μερικά ρούχα, παπούτσια. Πήρα κι εγώ μερικά. Μασχαλά, Μουσταφά, μασχαλά. Θα ήθελα να μου κάνετε μια χάρη. Μπορείτε, επειδή εγώ πρέπει να πάω στο σπίτι να μαζέψω μερικά πράγματα, μπορείτε να κάνετε παρέα στο Μουσταφά μέχρι να επιστρέψω. Αλίμονο Φλωράνς και το ρωτάς. Έλα στην παρέα μας, Μουσταφά εφέντη. Μα χώρετε ρε, κοστούμουρι, μπαμπουτσούδι, είναι στρώνετε το μαλλί. Σε λίγο θα έρθει και ο Τότης και ο Μισελ. Τους εκάλεσε ο Τίτης για να γνωρίσουν όλοι μαζί τον Μουσταφά. Μας ήθελε και για κάτι business. Business? Τι business? Α, δεν ξέρω. Αλλά πολύ χαίρομαι που υπολογίζει και τον Μουσταφά σαν μέλος της οικογένειας. Τι σου λένε ο φίλος σου? Έλα σου πω, Φλωράνς, εγώ του θείου για να τον καλάρω. Είπα του ότι ο Μουσταφάκης θα βαφτιστεί χριστιανός και θα κάνουμε το θρησκευτικό γάμο. Πολιτικό γάμο θα κάνουμε. Ο ένας θα πιστεύω του άλλου. Άμα τον κάνουμε Ελληνοκύπριο, τι να τον κάνω πλέον. Ό,τι θέλετε κάνετε πλέον. Εγώ του θείου έτσι του είπα. Έτσι να του πεις. Καλά, καλά. Άσε, θα το χειριστώ εγώ. Άντε, σας αφήνω τώρα. Γιατί να μην αργήσω κιόλας. Au revoir. Μουσταφά, δεν μας να δούμε. Δουλειά καλά. Ναι, ναι. Ναι, ναι. Είδες τον καταλάβει. Καταλάβει. Μιλάς ελληνικά. Yes. Πώς θένεις. Σύρια. Σύρια. Σύρια, ρε λαλί τούτος. Άνταλος αλλάξαν το όνομα του κατεχωμένο χωριό μας καλέ. Δεν Τζίμι, Σύρια πρέπει να είναι το Συριανό χώρι. Σύρια, ρε τούτος. Άντε, ρε. Σύρια. Δαμασκός. Yes, yes, Δαμάσκο. Παναγία μου, γιες Δαμάσκο λάλη, ρε, γιες λάλη, ακούεις. Ακούω ρε, ακούω. Παναγία μου, να μου να κάνουμε τώρα. Ρε, τέλος και εδώ κάτσου το ρε τούτο, Σύριο. Αφού είπες σε γραφείο συνεγεσίου, Τουρκοκύπρι, Ελληνοκύπρι λάλη. Ξέρω ρε κομπαρινά μου να σου πω ρε, μα κοίταξε κοροϊδία σιω. Εκμεταλλεύονται αυτές τις κοπέλες. Εσύ ήξερες ότι Σύριο. Δεν είχα ιδέα ρε Τζίμι λαλό σου, όπως μου τον εδώ κάμου το γραφείο έφερα σας τον, τον τζαμέ. Αγία μου ρε πρέπει να το πούμε της Φλωράς ρε τώρα. Θα πούμε τίποτε, να περιμένω. Να μου το περιμένουμε ρε. Ρε Τζίμι, σκέφτου το. Ο θείος είπε το καθαρά, αν δεν γίνει ο γάμος, δεν θα γράψει την περιουσία του πάνω σας. Ήταν μες στον όρο. Να κανονίσετε την Φλωράνς, αλλιώς δεν έχει τίποτε. Θυμάσαι. Θυμούμε. Να χάσεις την Φλωράνς και εσύ και όλοι σας. Εγώ για το καλό σας που το λέω. Καλά που λαλείτε, αλλά δεν μου πρέπει να κάνουμε τώρα. Κάτσε για μένα. Να φύγουμε τα πράγματα να εξελιχτούν μόνα τους. Τι σημασία έχει ρε κουμπάρε, αφού παίρνουν καλά μαζί. Αν είναι Τούρκος, Αράπης, Έλληνας. Εσύ Χριστόν, εγώ Αλλάχ. Όμως οι δυο μας, αχ και βαχ. Και βαχ. Στο κάτω-κάτω είναι με το ζόρι, είναι. Μόλις τον είδε, πώς είναι πάνω του. Ρε κουμπάρε, άμα είναι ευτυχισμένοι μαζί του, τι να της τα χαλάσεις. Αχ, Μουσταφά, αχ, Μουσταφά, εσύ μου ανάψες φωτιά. You know? Yes, yes, mister. Yes, πες κανά νου. Απαναγία μου.
Ρώτη. Ρε, μιλώ σου, δεν ανοίξεις την πόρτα. Δεν είμαι μπάτλερ σε αυτό το σπίτι. Δεν καταλαβαίνω να μου είσαι. Μπάτλερ. Bad character που είσαι, αυτό είσαι. Εγώ bad character. Ντά. Δεν τρέπεσαι ρε. Ποιος βγάζει κέρδη από τη νύχτα, γελίε. Κοίταξε να δεις, Κέλλη. Να μέσα δά, σήμερα είμαστε μόνοι μας. Θα σε τυλίξω στα σέρκα μου, δεν σε κλειδώνει κανένας. Πρόσεχε. Άτε ρε. Μα νομίζεις δεν έχω τίποτα άλλο να κάνω από το να δέρνω μαζί σου. Τέλος πάντων, πρώτα ύστερα να τις φάεις. Σήμερα που να λογιάσουμε τη φλωρά σχαρίζω σου. Τη σέβεσαι πολύ. Σέβομαι όλη την οικογένεια, ρε μωρέ. Είναι εγώ που πια και φέρα το ο Μουσταφά τα μέσα για τη Φλωρεντία. Είναι εγώ που βάλα τη ράση μου κάτω. Ξέρα να γυρίσει κανένα να δει τη Φλωρεντία, νομίζεις. Φέραμε το καημένο, το κουπελούι, να το την παξώσουμε. Είναι για το συμφέρον σου που το έκαμες, για να πιάσεις κομμάτι μου την κληρονομιά. Ό,τι δικαιούμαι, κύριε Γλόμπο, θα το πιάσω. Εσύ που σε ένα γιοτό τζάμες θα τα θέλεις, εγώ θέλω. Ό,τι και να πιάσεις, δεν θα σου μείνει, γιατί δεν είσαι άνθρωπος που κουμαντάρει. Θα τα φάεις όλα την ασωτεία. Ναι, ενώ εσύ να τα βάλεις μες στον κουκουμά να πολύνουν. Εγώ θα τα επενδύσω, ανόητε. Εγώ είμαι άνθρωπος που ξέρει να χειρίζεται οικονομικά ζητήματα. Θα τα επενδύσω. Εγώ θα τα επενδύσεις, κύριε Τότι. Έχω κάνει τα σχέδιά μου. Δεν μας τα να δούμε. Τι να σου πω, ρε. Εσύ θα καταλάβεις. Εγώ θα ανοίξω κολέγιον, πνευματικών φυτώριων σε αυτόν τον τόπο. Στο φυτώριο μέσα. Μάλιστα, βρήκα και όνομα. Όνομα. Ναι, όνομα. Δεν μου πεις αμπάσαντορ, δηλαδή γιον το κολέγιο να τα ανοίξω εγώ, α. Αυτό στο χαρίζω. Το κολέγιο μου θα το ονομάσω Νικοζία School of Economics και θα είναι παράρτημα του London School. Πολύ ωραία. Θα φέρουμε και τον Μουσταφά να σπουδάσει. Κορόιδευε ρε. Κορόιδευε ρε. Σε πού να γίνεις υπουργός, κάλο και να διαβατήρων το μητσί, είναι κρίμα. Και πού είναι τα χορκόνενοι, είπετε. Εμπού το Συριανοχώρη, κύριε. Συριανοχώρη. Έχει έτσι χορκό. Έχει, κύριε Λέισον. Έχει, καλό είναι έχει. Αφού ο παπάς του χορκού μας είναι πρόσφυγας που ζαμε. Είναι να μας περιπέξει ο παπάς. Μεγάλο χορκόν. Όχι, καλέ. 100-150 άτομα. 150 άτομα. Εν νομίζω να συμφέρει για την επιχείρησή μας. Συμφέρει και πολλά καλά, κύριε Σάμ. Διότι ο Μουσταφά είναι υπεράνω υποψίας. Θα μπαίνει και θα φτιάχνει μέσα στα κατεχόμενα και δεν θα καταλάβει κανένας με τι ασχολείται. Μα εκεί. Ναι. Μου είπες ότι εννόμιμη ρε η δουλειά. Εννόμιμη κύριε Σάβα μου, αλλά το κατοχικό καθεστώς μπορεί να προσπαθήσει να την εμποδίσει. Δεν θέλει τους Τουρκοκύπριους να έχουν παρεδώσει με κοπέλες της Κυπριακής Δημοκρατίας. Εφτερούμενε θυμόν έργο δηλαδή. Σωστά. Είναι έτσι ρε άνυψη. Αλίμονον. Το λοιπόν, εμελέτησες λεπτομέρειες. Κύριε Σάβα μου, πριν να συνεχίσεις να σου πω, μιλούσαμε και προηγουμένως με τον Τζίμι, δηλαδή ήταν δική του ιδέα. Μάλιστα. Να μην ανακατώσουμε άλλους μες στην κουβέντα. Να μείνουμε οι τρεις μας. Οι τρεις μας. Ναι. Να εμπερτέψεις και εμένα τώρα. Είναι μόνο να ανεκατώσουμε ένα γυναικόπαιδα σίγουρα. Σωστά. Και είναι και επικίνδυνο με τον τεχτάσιο και τα νεύρα του. Ναι. Λοιπόν, μπορεί να προσπαθήσει να μας εμποδίσει. Θα πάρω τον κίνδυνο εγώ και ο Τζίμις. Εσύ θα έχεις το γενικό έλεγχο και δεν θα φαίνεσαι πουθενά στην εταιρεία. Δηλαδή τώρα να μην πω τίποτε τους άλλους. Προς το παρόν θα τους αφήκω με μπόξο. Για τον καλό τους δηλαδή. Εντάξει, μακί μου, ό,τι πεις εσύ. Χαίρετε. Καλώς τους. Καλώς τους. Λοιπόν, από εδώ ο Μουσταφά, ο Τότης και ο Μισελ. Χαίρα πολύ. Πού είναι η Φλωράνς? Πήγε να ράψει νηφτικό. Ενάρτη, ζυγιάρα. Λοιπόν, θεία μου, τι μας ήθελες? Όχι τίποτα Τότη μου. Απλώς σε φωνάξα σας για να γνωρίσετε το μνηστήραν της Φλωράνς, το Μουσταφά. Μα είπες κάτι για κάποιες πίζινες. Πίζινες. Ο γάμος, αγαπητέ Τότη μου. Ο γάμος, λέω, της σήμερον ημέρα. Κάτι δεν πίζινες, κατάλαβες. Επιχείρηση, λεφτά, τα πάντα, Τότη μου. Έχασε την παλιά έγλυν. Του μυστηρίου. Μυστητή μου, κύριε. Δεν υπάρχουν πλέον οι αγνές προθέσεις. Είναι όλοι για τους υφέρον. Ναι. Δεν θα πιστέψετε το κακό που με βρήκε. Αν να μπορείς τώρα, είσαι κατά. Βρήκα το διαβατήριο του Μουσταφά. Δεν είναι αυτός που νόμιζα, με κοροϊδέψε. Εγκρίζος λίγος. Όχι, είναι Σύριος. Α, απίστευτο. Καλά, τόσες μέρες δεν κατάλαβες τίποτα. Ζούσα μια αυταπάτη.
Εσύ φταίς. Εσύ και οι γνωριμίες σου. Εσύ μου το κουβάλισες. Δεν τράπηκες να μου στήσεις τέτοιο παιχνίδι. Δεν μου φταίω, ρε Φλωράντ. Φταίω εγώ. Εγώ δεν ήξερα τίποτε. Εμένα δεν υπερπαίξαμε. Ορκίζομαι, δεν ήξερα τίποτε. Δεσποινής Φλωράντ. Μένω άναυδος. Τέτοια κοροϊδία καλή. Κύριε, λέει. Δεν μπορούσε να είσαι και λε, ρε Μάκη. Φταίω. Εν είπα φταίει εσύ, αλλά δεν φταίει ούτε η Δεσποινής Φλωράντ. Ναι, ρε. Εσύ φταίς. Εσύ δεν προθυμοποιήθηκε να μου βρει γαμπρό. Φλωράντ, ηρέμησε, σε παρακαλώ. Επαρεξήγησε με. Παναγία μου, Παναγία μου. Άστο. Έχαλασε οι πίσινε. Πού να βρούμε έναν Σάντο. Μα πού είναι το σιό. Λυπήκα, Μισελ. Μουσταφά. Μισελ. Μου τον έφαγε σου πια. Πώ είναι ώρα να τον ήθελε. Ελάχιστον έτσι θα πάει χαρά μου. Αλλά. Λοιπόν, Τζίμι μου, είμαστε στην ίδια συχνότητα. Στέρεο. Σοβαρεύτου, είπαμε. Πρέπει να τακτοποιήσεις τα δισκηδίας γρήγορα, έγκαιρα και ως επίσης... Ξιάκα, ρε Μάγκη, ξιάκα. Ο γέρος έχει πολύ. Θα μείνουμε όλοι με δύο χείλη καμένα. Τάραξε που η θέση σου. Το έναν του που είναι μες στον τάφο. Για το τρίτο πορτοκλωτσά. Τζίμι, μεν κακού μελετάς, ρε. Ο θείος σημερινό αυριανός είναι. Πρέπει να προετοιμαστείτε για την κηδεία. Να μην να προετοιμαστούμε, ρε. Να λουθούμε το κλάμα μου τώρα. Να προετοιμαστείτε να είναι μια κηδεία αξιοπρεπής. Με τα φικιόρα της, με τις χοροδίες της. Φικιόρα πόλικα. Γιώργη, Φλωράντς, Τότης και Πόπαστον, ο Μισελ. Ρε Τζίμι, σοβαρεύτου είπαμε ρε κουμπάρε. Όπου να συνάρτη ο κύριος ευλογημένος. Προετοίμασε το έδαφος. Προετοίμασε το έδαφος. Ναι. Να μου να κάνω ρε, να ανοίξω εγώ τον λακκό. Άντε ρε Τζίμι, κόψε τις κρυάδες ρε κουμπάρε. Κόντεψε του Τότη και της Φλωράντς να καλοδεχτούν τον κύριο ευλογημένο. Αναγία μου, ρε, εσύ με τον ευλογημένο, τον ευλογημένο. Ο κύριος ευλογημένος κάνει καλές δουλειές. Ξηγημένες και άψες βίσε. Σκάβετε, θάβετε, τελειώσατε. Άσε η προμήθεια προκαταβολικά. Το πιάσα τούτο. Αφού τούτο είναι το point. Με το που συμφωνείτε η δουλειά, το χρήμα πέφτει προκαταβολικά. Θα πιάσουμε commission. 50-50. Το χρήμα το πολύ είναι ύστερα, ρε Μάκη. Εντάξει, να ορίζω τώρα. Ενάχει έξω τα παραστάσεις. Παραστάσεις. Να πάει ξυπόλυτος στην κηδεία, ρε κουμπάρ. Να με θέλεις το κουστούμι σου. Το λουστρίνι το παπουτσού είναι να μην το θέλεις. Τη γραβατούα σου να μην τη θέλεις. Είναι λόγο για γαμπρό, τρε. Ένα υπεριζήτητος γαμπρός όμως, άμα είναι να πιάσει το λιλί. Το υπέζαμε. Συμφωνεί. Μέσα. Αλλά περιμένει πρώτα να έρθουν τα φκιόρα. Εγώ τότε και φλωρά, και τώρα κανονίζω. Πάρει ανάλογο νύφος γιατί σαν να γιορκούνται. Κύριε Μάκη, αντιλαμβάνομαι βεβαίως τα επιχειρήματά σας και κατανοώ το ενδιαφέρον σας, αλλά δεν νομίζετε ότι είναι κάπως νωρίς για τέτοιου είδους συζητήσεις. Συ, vous plaît. Κύριε Ρετήλ. Δεν μπορεί να λες, ρε Φλωράντ. Βάλε υποτίτλους. Θέλω να πω, je ne sais pas. Δεν καταλαβαίνω. Κύριε Ρετήλ, τι ώρα είναι. Δεν είναι καλή ώρα για τέτοιες συζητήσεις. Δεσποινής Φλωράντ, πρέπει να είσαστε έτοιμοι για όλα τα ενδεχόμενα. Ω, mon Dieu. Ίσως έχεις δίκιο. Αλλά είναι μακάβριο να συζητά κανείς τώρα για τέτοιες είδους διευθετήσεις. Μακάβριο, ξημακάβριο, ως αύριο, ο γέρος μπορεί να κορδώσει νούρο. Τζίμι, ανάγωγε! Τι γλώσσα είναι αυτή που χρησιμοποιείς και μάλιστα μπροστά σε μια καθώς πρέπει δεσποινίδα. Αυτό που θέλει να πει ο Τζίμι, κύριε Τότη μου, είναι ότι μια αξιοπρεπή ιδία τη σήμερα ημέρα. Πρέπει να εκπληρεί τις ανάλογες ευρωπαϊκές προδιαγραφές. Ευρωπαϊκές? Ευρωπαϊκές. Γαλλικές. Αγγλικές. Ρωσικές γίνεται. Οι Ρωσίδες καλύτερα. Σταμάτα, ρε Τζίμι, επιτέλους. Κύριε Μάκη, μπορείτε να γίνετε πιο specific. Specific. Ευχαρίστως. Σήμερα, κύριε Τότη μου, μία κηδεία ευρωπαϊκών προδιαγραφών πρέπει να έχει λουλούδια, χοροδία, φέρετρο να απομαχούγανε τουλάχιστον. Μία λιμουζίνα του συγγενείς. Και πολλά άλλα που αντιλαμβάνεστε για να είναι όλα αυτά έτοιμα, χρειάζεται μία προεργασία. Βεβαίως. Καταλαβαίνω. Και μην ξεχνάτε ότι σε τέτοιου είδους κηδείες παρευρίσκονται πολιτικοί, κύριε Τότη μου. Γόνοι, απόγονοι αριστοκρατικών οικογενειών, αν αντιλαμβάνεστε τι θέλω να πω, Δεσποινής Φλωράντς. Ναι. Μα τα γόνοι και απόγονοι, μαλλαλείς, ρε Μάκη. Για να κουτσίζει κανέναν η Φλωράντς, πρέπει να μπρόγονο τσεβάλε. Η αρχαία ημών μπρόγονη που ακούεις. Τζίμι, ανεδέστατε. Πώς τολμάς να μιλάς με τέτοιον τρόπο. Δείξε τον πρέπον σεβασμό να ανάγωγε. Να μου πεις εντάξει να μιλώ ρε, φιόγκο α. Ήρθες όπως το φλάμπορο δαμένα μας. Κάμε και μαθήματα σαβάρ βίρ που λέει και η... Σαβουάρ βίρ, Τζίμι. Και καλά Φλωράντς, σαβουάρ είναι τα μπισκότα που φέρες την άλλη φορά.
Αν είναι δυνατό, Τζίμι. Σαβουαγιάρ λέγονται τα μπισκότα. Καλά, σιόρ, σαβουαγιάρ, σαβουάρ, να τσακωθούμε για τα μπισκότα. Κοιτάξτε, νομίζω να φύγουμε τις άσκοπες συζητήσεις και να έρθουμε στο θέμα μας. Όπου να είσαι, θα έρθει ο κύριος ευλογημένος. Πρέπει να είμαστε έτοιμοι για τις αναγκαίες διευθετήσεις. Αμήν. Σε καλά, καλά. Αλλά σας παρακαλώ, εγώ θέλω να αποσυρθώ. Μα Δεσποινής. Σας παρακαλώ, μου είναι δύσκολο να. Εντάξει, εντάξει. Καταλαβαίνουμε, Δεσποινής Φοράνος, καταλαβαίνουμε. Au revoir, λοιπόν, μεσιέ. Au revoir, mademoiselle. Au revoir. Λοιπόν, κύριε Ευλογημένε. Αν θέλετε, μπορείτε να με λέτε κρά-κρά. Είναι το καλλιτεχνικό μου ψευδόνυμο. Τέλος πάντων. Από εδώ είναι ο Τζίμις και ο Τότης. Είναι αδερφότεχνη του κύριου Σάβα, του θείου. Αδερφότεχνη. Μάλιστα, θα τους καταχωρήσω στην αγγελία της κηδείας ως και άλλη τεθλιμμένη συγγενής. Όχι, όχι, εγώ είμαι από τους άλλους. Το μισό να βάλει με τους άλλους τεθλιμμένους συγγενείς να μου δηλαδή. Εγώ είμαι ανυψιό original. Όσο για τον Τότη είναι έναν αγιωτό. Εντάξει, Τζίμι μου, άιστα τούτα, έχουμε διάφορα θέματα να συζητήσουμε. Περάστε, κύριε Κρακρά, καθίστε. Πέστε μας, κύριε Ευλογημένε, τι αναλαμβάνετε ακριβώς? Τα πάντα. Δηλαδή? Τα πάντα. Μεταφορά, λουλούδια, κοροδίες, κλάμα κονσέρβα, χειροκροτήματα κονσέρβα, επικίδιους με ό,τι σάλτσα θέλετε. Σάλτσα? Τι σάλτσα? Πολιτική, πατριωτική, αναμνήσεις, αναπολύσεις, ό,τι θέλετε. Και δεν μου λέτε, κύριε Ευλογημένε, για φέρετρο τι προτείνετε? Έχω φέρετρα ό,τι θέλετε, γιε μου. Επώνυμες μάρκες. Τι θα μας συστήνατε, δηλαδή? Μας χωρίς βεβαίως να υποτιμώ τα φέρετρα που καρυθκιάνε υπόξα. Κάτι σε πιο παραδοσιακό? Έχω και πεύκο. Πεύκο. Πολύ ωραία. Πεύκο σκέτο και πεύκο με επένδυση. Επένδυση, ναι, δηλαδή. Επένδυση με αφρολέξ και επένδυση με στρώμα και μαξιλάρι. Το κινητό είναι έξτρα. Κινητό. Ναι, το κινητό, κύριε. Θέλει να στείλει ένα μήνυμα, να στείλει και όλα τα πέντε να τον ευκάλουμε έξω. Μα ακόμα τώρα θα ψαχνώνει, ξηδάψουμε. Θα αύκουμε τον και ξηδάύκουμε τον και ξαναδάύκουμε τον. Είναι να είμαστε τίποτε αδικιαζεροί. Και δεν μου λέτε, κύριε Ευλογημένε, οι τιμές κυμαίνονται μεταξύ? Όχι, οι τιμές μας δεν κυμαίνονται, οι τιμές μας σταθερές, εν τίποτε χρηματιστήριον καθαρές δουλειές. Θέλεις μαχόγκανη τόσα, θέλεις καρυθκιάν τόσα, θέλεις οξάν τόσα, θέλεις χοροδίες τόσα. Πώς? Πρέπει πρώτα να τον αξαμώσω, ύστερα να σου πω. Τι να αξαμώσεις? Να τον μετρήσω, είναι τέλος να σου πω, να μετρήσω τις αναλογίες του να σου πω. Αν καλυστία τίποτε σε όρτια θέλουμε αναλογίες. Εγκυρία θα είναι. Κουτουρού δουλειές εγώ δεν κάνω. Θα τον μετρήσω κάθετα, θα τον μετρήσω οριζόντια, μπρούμουτα ανάσχελα, να βγάλω τη σούμα και να σας πω. Μα κύριε Ευλογημένε... μα κύριε Ευλογημένε και κύριε Ευλογημένε, αποφασίστε σιόρ, θέλετε να του έρθει στενό το φέρετρο να ξαναπλέει μέσα. Όχι, στα μέτρα του βέβαια. Αυτό λέω και εγώ. Να έρθει ίσα ίσα. Πάμε να τον αξανώσουν. Μα κοιμάται. Καλύτερα. Μα κοιμάται πολύ ελαφρά. Μην έχει εννιά γε μου. Να τον μετρήσω χωρίς να πάρει πρέφα. Ξέρετε πόσους έδαψαν ήδη είναι επίραν. Χατ, πάμε να αξαρτούν. Ακούσετε. Πάμε. Χατ, τώρα σε ρε. Πάμε. Πάμε. Σοβαρευτείτε, κύριε. Τούτη δουλειά για να γίνει θέλει προσοχή και αυτοσυγκέντρωση. Μα κύριε Ευλογημένε, δεν υπάρχουν σταθερά μεγέθυνοι ώστε να αποφύγουν αυτή την τόσο δυσάρεστη διαδικασία. Βεβαίως υπάρχουν. Small, medium, large, extra large. Εγώ θέλω μια μίξη ενισχυμένη με limpid. Κάσε πλάκα. Καταφέρετε να μιλώ. Λοιπόν, κύριε Ευλογημένε, δεν υπάρχουν σταθερά μεγέθη. Είπα σου πως υπάρχουν, αλλά τούτα για συνηθισμένες κηδείες. Εσείς δεν θέλετε να κάνετε μια κηδεία. Είμαι μια κηδεία. Ευρωπαϊκό προδιαγραφό.
βεβαίως, βεβαίως. Έχετε δίκιο. Πάτε, αρκεύκουμε. Ώστε. Ψηφώστε να δούμε. Τράβατε, γι. Τράβατε. Αντιάνε γαλάτα, μονάξε. Έναν 63, ε. Χάρισε, χάρισε. Έναν 65 είναι καλό. Γεια στο πω η μάνα. Ο Ζανή είναι ένα μικρό. Είμαστε. Δεν κατάλαβα, κύριε Τζίμι. Αφισβητείτε τις ικανότητες μου. Εγώ έταψα υπουργό, έταψα βουλευτές, εγώ έταψα δημάρχο. Τα... Τώρα παθυμούμε, πρέπει να τον εισδιάσουν σου. Να σ' άφηγα από έξω την μπιλάντζαν και το γαντάρι. Να το ζυγίσετε, δεν φαντάζομαι να θέλει και φορτωτική. Δεν είναι φορτωτική, να μετά τούτη φορτωτική έχει για πιο μεγάλα ταξίδια. Έθαψα εγώ. Άρα στο πράγμα. Άρα κι αν δεν είναι πια μου η κορμιλία το φτιάρι, ένα είναι με ζωντανού με πεθαμένους. Τους τόλμας να μιλάς, έτσι μάτω μου, έτσι κι μου. Ει, πια σου, θα σου το σώσει. Ρωτήσια, να τον εξυπνήσεις. Άντε, λίωρα να μετρήσω, δεν θέλω καλά μέτρα. Μέτρα επαναπροσέγγισης προς τους Τουρκοκυπρίους. Μέτρα για οικονομική ενίσχυση των Τουρκοκυπρίων. Α, Παναγία μου, εντάξει, φιάρτησιο. Παναγία μου. Α! Πού γίνεται, ρε! Τίποτε, θείε, τίποτε το ανησυχητικό. Δεν συναρτήκατε πολύ μου, Πανοθκιό μου. Ο κύριος μου στέγει, ο Πανοθκιό μου, στο χάρο. Ποιος είναι? Καλομερίδας έρχεται. Είπες τίποτε, Τζίμι? Όχι, τίποτε, αλλά ενώ ο κύριος που να με πιάει τα μέτρα για την κάσα. Μέτρα, κάσα. Τα κάσα, ρε, Τζίμι. Όχι, τη φλωρά, στην άλλη. Να πω να δείτε ρε Τζιμι, ποιαν κάσα τώρα, πάντα μην λάρετε λάρεις τώρα. Κύριε Σάβα, είναι η κάσα που παράγγειλε η Φλωράντς. Παράγγειλε η κάσα η Φλωράντς. Ναι, για την κάσα μου να μπει το ψυγείο και τα άλλα τα εντυχισμένα. Εντυχισμένα ρε παιδιά, εξηγάτε μου σε μένα να καταλάβω. Είναι η νέα εντυχισμένη κουζίνα κύριε Σάβα. Κάνετε σε εντυχισμένα κύριε ευλογημένα. Και εντυχισμένα και αντισυσμικά. Συσμικά. Εξάρεσες να μου γίνεται πως που κάτω. Είναι τα εντυχισμένα και αντισυσμικά ρε παιδιά. Ρε παιδιά να με πελάνετε εξηγάτε μου για μένα. Εντυχισμένη και αντισυσμική κουζίνα θείε. Δεν πως η κουζίνα μου ρε. Όπως και να έχει το πράγμα κύριε Σάβα μου μια ανακαίνιση χρειάζεται τώρα που... Τώρα που... Τώρα που να χαρτωθεί η Φλωράντς. Να χαρτωθεί η Φλωράντς. Τρόπος του λέει είναι, εμείς πρέπει να πάρουμε τα μέτρα μας. Τον φρονίμων τα παιδιά πριν πιάσουν μαγειρεύουν. Μα σοβαρά, ένα μαξιώσει ο Θεός να το δώσει. Σάβα μου, αν φτάνει στα ραφούθια τα ψηλά. Α, χωρίς να ποταφρίζεσαι. Και κουράζεσαι, θεία, στην καταστασή σου. Να πώς η κατάστασή μου, ρε παιδιά, είναι πώς η κατάστασή μου. Τίποτε, θεία μου, να μην ξυχίσεσαι, να μην κουράζεσαι, να προσέχεις τη διατροφή σου. Τώρα που είπες διατροφή, ρε, το δει. Επίνασα. Έφερα κάτι πακλαβάρες. Όχι, ρε, φαΐ, θέλω να φάω εγώ. Όχι, πακλαβάρες, σε μασκαραλικιά. Μάκη, τηλεφώνα του Αβράμι. Αλλά συντηρητικά. Άι στο πάνω. Να πω τη Φλωράντα να σου κάνει και αυγά. Βλάφτουν τα αυγά, ανεβάζουν τη χοληστερίνη. Αν βλάφτουν, να τη πω να κάνει τέσσερα. Να τη πω να σου κάνει αυγά. Είπαμε βλάφτουν τα αυγά. Θέλω ρε αυγά. Άντε, με το ζόρι να μεταλύσει αυγά. Είναι παιδιά, του την ούλη την εντυχισμένη την κουζίνα, να την κάνουμε για να ψήνει αυγά η Φλωράντ. Έξι κοσουδάρια για να δω δηλαδή. Να κάνουμε τζοκολίφ. Τούρτε και ζαχαροδάκι. Ναι. Πεταμένα λεφτά. Μα θείε, χρειάζεται κάποια ανακαίνιση στην προκειμένη περίπτωση. Α, και τούτη κάποια ανακαίνιση. Πόσο ρε κάτσι, κύριε. Εξαρτάται από τα υλικά. Δηλαδή αν. Δηλαδή αν είναι μαχόγνη, αν είναι καρυφιά, αν είναι νοξά, αν είναι μπεύκο. Έναν πάνω κάτω. Μην το πείτε, μην το πείτε. Μου φέρει από την καρδιά του. Πέτου. Μια ψυχή. Θα μας πείτε. Επέμαξε ευκάλε στην ψυχή μας. Ούλα μαζί. Ούλα μαζί. Ούλα. Ούλα.
και μεταφορά και εγκατάσταση και χοροδίες. Χοροδίες. Να μην μπούμε στις λεπτομέρειες. Χοροδίες ή 50 που εννοεί. Όχι κύριε Σάβα μου, ο φούρνος μικροκυμάτων είναι τελευταίας τεχνολογίας. Που τελειώνει το φαΐν αντί να κάνει τραουλάω ταλάρας με τη χοροδία της διάστασης. Καλό. Χαρά στην τεχνολογία. Τέλος πάντων κύριε, να μας πείτε πόσα. Έχουμε... Μας ευκάλεσε την ψυχή μας. Ένα, με θέλω 5.000. 5.000 χιλιάδες. Ηρεμήστε κύριε. Και εσύ κύριε ευλογημένε μου, μην παραφέρεσαι. Εσύ περιφοράσαι ορτούτη. Άνθρωπος που έχω τρία γραφεία. Προθάλαμος παραδείσου ένα. Προθάλαμος παραδείσου δύο. Προθάλαμος παραδείσου τρία. Ολόκληρη αλυσίδα, όλη αστεία. Και ένα μου πήρε. Εσύ και στην Αγιάννα πάνε. Όσο ρε εσύ. Προθάλαμος παραδείσου ένα. Παράξενο όνομα για πελέ κανιών. Με πρωτότυπο. Συγχαρητήρια κύριε ευλογημένε μου. Και ισανότερα. Λοιπόν, θα μιλήσουμε την πρότασή σας και θα σας ενημερώσουμε το συντομότερο. Εγώ πάω και πονάρτη ώρα ξανά τα λούμε. Ζωή σε λόγου μας. Ζωή σε λόγου μας. Ζωή σε λόγου μας. Γεια σας. Ουλούτ. Όλων, Τζιμι, όλων. Για τον καφέ σου, μην παραφέρεσαι. Ας είναι. Μην έμαθω καφέ της παριορκάς. Εγώ πάντως νομίζω ότι πρέπει να ξανασκεφτούμε την πρόταση του κύριου Ευλογημένου. Να μην νομίζεις. Μα γιατί τι σας ενοχλεί η πρόταση του κύριου Ευλογημένου. Είναι μια χαρά, κύριε τότε. Μου φαίνεται λίγο ακριβώς. Κάνει και ευκολίες πληρωμής. Ναι. 35% μπροστά, 20% στην κηδεία και τα άλλα στο 40%. Εγώ έχω ένα καλύτερο γραφείο με καλύτερη προσφορά. Να την ακούσουμε. Το γραφείο του Χαρίλαου που τα τσά, με κάθε φέρετρο δίνει έναν δωρεάν. Πληρώνεις έναν, παίρνεις δύο. Χωμωδιέ. Άρα ξέρω από τη θέση σου να μου να κάνω τα δυο φέρετρα. Ναι, πού ξέρεις καμιά φορά. Αν θέλεις να κάνεις παρέα του θείου, να μην σου χαλάσουμε το χαρτίρι. Πάψε ύπουλο υποκείμενο. Απλώς ο Χαρίλαος μου φαίνεται πιο έμπιστος. Άσε δε τις προσφορές που κάνει. Κάνει κι άλλες προσφορές εκτός που το διπλό καμπίνο. Τι προσφορές. Με κάθε δύο φέρετρα δίνει μία ενυδατική κρέμα ανοιχτός, εντελώς ωραία, μαζί με τα κόλληφα. Μου χτιζεύτη δηλαδή κόλληφα και κρέμα, να. Τυχερός ο Μαγκαρίτης. Δεν καλό. Μάκη, άκου. Αυτή τη φορά θα επιμείνω. Τουλάχιστον πρέπει να ακούσουμε την προσφορά του κυρίου Χαρίλα από τα ρατσά. Μα σοβαρά πράγματα τούτα, κύριε τότε μου. Να πληρώνεις ένα φέρδον και ασουδιά και ένα μούχτι. Εγώ νομίζω ο κύριος ευλογημένος είναι και πιο κατάλληλος στην προκειμένη περίπτωση. Να τον ακούσουμε, Μάκη, είπαμε. Να καλέσουμε έκτακτο οικογενειακό συμβούλιο, να συγκρίνουμε τις δύο προσφορές και αφού εξετάσουμε όλες τις παραμέτρους και τα διαπλεκόμενα συμφέροντα, να αποφασίσουμε ποιο νεκροθάφτη θα προτιμήσουμε. Κύριε Δότη μου, να τα σαντανώσουμε χωρίς λόγο. Κάτσε να τσατίσεις την γνώμη του Τζίμι και της Φλωράς να βρεις λογαριασμό. Άι στον ευλογημένο που έχει όνομα μέσα στην πιάτσα. Ευλογημένος TED Productions Limited, Μα περί αυτού πρόκειται. Ο κύριος Χαρίλαος είναι πολύ. Φοριέται πολύ. Χαρίλαος, made in Latcha, limited. Άκου να δεις, θα τους φέρουμε και τους δυο. Και τον κύριο Ευλογημένο και τον κύριο Χαρίλαο να τελειώνουμε. Τρεις στο λάδι, τρεις στο ξύρι. Πρέπει να πάρουμε μια απόφαση. Διότι θα έρθει εκείνη η θλιβερή ώρα και θα μας πιάσει η απροετοίμαση. Okay, έγινε. Όμως ως αύριο το απόγευμα πρέπει να τα κανονίσουμε. Ειδοποιώ εγώ τη Φλωράνς και εσύ πες τον Τζίμι. Πες ότι έγινε κύριε Δότη. Το λοιπόν, Τζίμι, ο τότε θέλει το Χαρίλαο να θάψει το θείο. Εν να χάσουμε την προμήθεια. Ρε, ας το πάνω μου, ρε, να τους καλάρουμε, να τους φέρουμε το μέρος μας. Τον τότε ξίας του. Ένας εγώ και ένας εσύ δυο. Την Φλωράς να φέρουμε με την πάντα μας, να είμαστε πλειοψηφία. Άμα. Ρε, τώρα που το λάλλεις, γιατί λάλλουμε το ευλογημένο να τις προξενέψει κανένα. Μα να που πάθες ρε, τους με πεθαμένους εσύ παρεδώσε ρε. Ας τις φέρει κανένα που σιτά. Ή κανένα συγγενή λαλής, κανένα μακαρίτη. Το κάνουν τα μαράζια του ρε Μάκη. Να φορτωθεί για τη Φλωράνς. Κάτι πρέπει να γίνει, έγινε. Κάτι πρέπει να γίνει. Η Φλωράνς πρέπει πάση θυσία να ψηφίσει ευλογημένο. Τι θα κάνει. Ήβρες το ρε. Ήβρες το. Η Φλωράνς θα ψηφίσει ευλογημένο. Θα την καλάρουμε ότι καλωθωρεί την ο ευλογημένος. Μα να μπού πάθες ρε. Τούτη θέλει πριν κύπαν και βάλει να δικλείσει να δει τον ευλογημένο. Τον πριν κύπα ρε. Τούτη παρολίου να πάρει τον Μουσταφάνοι. Στην αστοσιά φέλα και το χαλάζει. Λαλό. Εσύ καλά. Σε τις πόντας σου και θα δεις. Η Φλωράνς θα ψηφίσει ευλογημένο. Μαγάρι ρε Τζίμι. Μαγάρι να μην χάσουμε και που δάμε. Και που ξέρεις. Μπορεί να κάτσεις και το συνηγέσαι.
Κι όσοι είναι οι ρε, μα νομίζεις τώρα θωρεί ο ευλογημένος. Ρε, τόσο όλη μέρα ασχολείται με κάσες, όχι. Πού ξέρεις, μπορεί να πάθει ποτόν το... Ποιο, ρε. Πώς το λέει, ρε, εθισμό, ρε. Εξάρτηση που ακούεις. Και με μου πεις, έτσι αστέρι σαν τη Φλωράντς, δεν βρίσκεις εύκολα. Ούτε στον πάνω, ούτε στον κάτω. Μασχαλά της, ρε, πάνω. Μασχαλά, ρε. Εν Τζίμι, η ιδέα σου είναι καλή, νομίζω. Εν να έχουμε και ο καθένας που μια κυρία μούχτη. Τι παξίλο, ρε. Που λες δεσποινής Φλωράντς, ο Τότης εισηγείται το χαρίλο μου τα λατσιά. Ας τον ακούσουμε κύριε Μάκη, δεν χάνουμε τίποτε. Ναι, αλλά αργοπορούμε χωρίς λόγο και αιτία. Άσε που ο χαρίλαος κάνει κατοικιδίες νεόπλουτες, δεν έχει το touch του κυρίου ευλογημένου. Λέτε κύριε Μάκη. Βέβαια. Εμείς θέλουμε μια κηδεία chic, μια κηδεία που να αρμόζει σε μια αριστοκρατική οικογένεια. Δεν θέλουμε κηδείες της μόδας. Του σειρμού. Έχετε έναν όνομα, μια ιστορία τέλος πάντων. Νομίζω ότι μάλλον θα συμφωνήσω μαζί σας. Και να σας πω και το άλλο, ότι ο κύριος ευλογημένος, εκτός από ευπαρουσίαστος και οικονομικά ανεξάρτητος, διαθέτει και ο άνθρωπος αυτόν το χάρισμα. Τι χάρισμα. Μπορεί να ξεχωρίσει τους νεόπλουτους από τους αυθεντικούς αριστοκράτες. Αριστοκράτες όπως εσείς. Από τζάκι να πούμε. Μα αλήθεια, κύριε Μάκη. Βέβαια. Τις προάλλες μου έλεγε για το στυλ σας. Μου έλεγε για το πόσο καλοντημένοι είστε, τους ευγενικούς σας τρόπους. Που αποδεικνύεται ακόμα μια φορά η ευγενική σας καταγωγή. Μα σοβαρά μιλάτε κύριε Μάκη. Αλίμονον. Μου έλεγε ακόμα για τη φινέτσα σας, για τον αριστοκρατικό σας αέρα, για τη μόρφωση σας. Φτάνει πλέον κύριε Μάκη, με κάνετε και κοκκινίζω πλέον. Μα την αλήθεια έλεγε ο άνθρωπος Φλωράντς μου. Ευχαριστώ κύριε Μάκη. Δεν μου λέτε πότε θα γίνει η συνάντηση. Αύριο το απόγευμα. Αύριο το απόγευμα θα διαλέξουμε κύριο ευλογημένο. Θέλουμε πλέον. Μα θα παίζουμε πλέον. Δεν θα αφήσω να διασυρθεί το όνομα της οικογένειας μου. Εγώ συμφωνώ απόλυτα μαζί σας.